Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ένα σημείο ισορροπίας προσπαθεί να βρει η κυβέρνηση ανάμεσα σε Ευρωπαίους εταίρους και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά και τα τελευταία δημοσιεύματα των στελεχών του. Υψηλά πλεονάσματα συνεχίζουν να ζητούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Αρνητικός προς αυτή την προσέγγιση παραμένει το Ταμείο ζητώντας επιπλέον μέτρα σε περίπτωση που τελικά υπάρξει συμφωνία για υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους, ενώ η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πως δέχεται έναν ενισχυμένο κόφτη, δεν δέχεται όμως πλεονάσματα 3,5% για μία δεκαετία, καθώς και να νομοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα πριν το 2018. Η διαπραγμάτευση έχει περάσει πλέον σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για να δούμε ποιος θα κάνει πίσω αυτή τη φορά. Στο προσδιορισμό των πραγματικών εσόδων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, στοχεύει η δημιουργία μητρών τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, με το μητρό αυτό θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την συνεχή τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων διαμέσου των τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Αύξηση των επιτοκίων της Fed και της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας σε ποσοστό 100% αναμένουν σήμερα οι αγορές, με τους επενδυτές να έχουν ήδη περάσει στην επόμενη μέρα, ξεκινώντας από τώρα να στοιχηματίζουν για τις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας το 2017. Και όλοι περιμένουν τη σιδηρά κυρία της Fed, Janet Yellen, κατά την ομιλία της, να επιβεβαιώσει πως η αμερικανική αγορά συνεχίζει να ισχυροποιείται. Και μένουμε στην Αμερική, στο Las Vegas. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξοδέψει κανείς χρήματα και δεν έχουν όλοι να κάνουν με τον τζόγο. Με 12.000 δολάρια μπορούν να σας δοθούν διήμερα μαθήματα οδήγησης Lamborghini στην πίστα αγώνων της πόλης, με καταξιωμένους οδηγούς αγώνων στη θέση του εκπαιδευτή συνοδηγού. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει στις 635,06 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,73%. Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr. We'll be right back.